Και τώρα η κυρία Νιόβη Ρίγκου, επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Κύριοι, εκλεκτοί ομιλητές, είναι ιδιαίτερη η τιμή και χαρά να συμμετάσχω στην καταληκτική συνεδρία της εκδήλωσης που οργάνωσε τόσο επίκαιρα ο Economist σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις δεξιότητες. Και γι' αυτό, εκ μέρους της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ στην Ελλάδα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Ακούσαμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα για αυτό το τόσο επίκαιρο και ζωτικής σημασίας θέμα, που σίγουρα θα μας απασχολεί όχι μόνο φέτος, που πια όλοι ξέρουμε ότι είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, αλλά και το επόμενο διάστημα. Οι δεξιότητες, όπως ανέφερε το πρωί ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Χινάς, και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, είναι στο επίκεντρο, άλλωστε, των πρωτοβολιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην τελευταία της ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, το Σεπτέμβριο του 2022, η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι ένα εργατικό δυναμικό με κατάλληλες δεξιότητες για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και πρόσθεσε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Αυτά ακριβώς είναι και τα δύο προαπαιτούμενα για την ανάδειξη των ταλέντων. Και πράγματι τα ταλέντα δεν λείπουν στην Ευρώπη. Όπως όλοι πια θα έχετε ακούσει, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση είναι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η διπλή μετάβαση δημιουργεί νέες ευκαιρίες τόσο για την οικονομία, όσο και για τους πολίτες της, και αυτό βέβαια ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο. Όμως, το έτος δεξιοτήτων έρχεται και σαν φυσική συνέχεια του έτους νεολαίας, που ήταν το 2022, όπου επίσης η εκπαίδευση και η κατάρτιση είχαν κεντρικό ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο, πολύ γρήγορα να αναφερθώ, τι κάναμε εμείς. Η αντιπροσωπεία εδώ στην Ελλάδα οργάνωσε για τη γιορτή της ημέρας της Ευρώπης το Μάιο στο Ζάπιο συζήτηση για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα και το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συζήτηση για τις δεξιότητες. Και ποιοι συμμετείχαν? Συμμετείχαν τρεις από τους υπουργούς που ήταν και σήμερα μαζί μας, ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Κεραμέος, ο κύριος Τσακίρης, ήταν και ο κύριος Πιερακάκης και συζήτησαν με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Σχινά, για δεξιότητες, λίγες μέρες πριν ανακοινωθεί ότι το έτος 2023 θα είναι το έτος των δεξιοτήτων. Σε αυτό το σημείο να σας παρουσιάσω πολύ σύντομα μερικά στατιστικά στοιχεία. Τρία τέταρτα των εταιριών στην Ένωση δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους με τις απαραίτητες δεξιότητες. Ταυτόχρονα, ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας δείχνει ότι 4 στους 10 ενήλικες δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, 28 επαγγέλματα, από τους τομείς των κατασκευών και της υγειονομικής περίθαλψης έως αυτούς της μηχανολογίας και της πληροφορικής, παρουσιάζουν ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό. Ακούσαμε όμως αρκετά στοιχεία πάνω σε αυτό. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτές τις ελλείψεις, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων είναι μονόδρομος. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω και ότι η οικονομική ανάκαμψη, καθώς και η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, θα είναι πρόσφορες και σημαντικό κοινωνικά δίκαιες. Η σημερινή εκδήλωση συνόψισε πολύ καλά τους τρεις πυλώνες στους οποίους πρέπει να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας. Πρώτον, προώθηση της διαβίου μάθησης. Δεύτερον, ενίσχυση των συνεργειών με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Και γενικότερα, καταπολέμηση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους. Για την προώθηση διαβίου μάθησης, το ακούσαμε, μέχρι το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων να διαθέτουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και να απασχολούνται 20 εκατομμύρια ειδικοί του τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας. Θα το συντομεύσω, γιατί δεν θέλω να πω πληροφορίες που έχετε ήδη ακούσει. Ενίσχυση των συνεργειών με τις επιχειρήσεις, Η συνεργασία με τις επιχειρήσεις είναι επίσης καταλυτική, διότι είναι οι μόνες που ξέρουν καλύτερα από καθένα ποιες ειδικότητες χρειάζονται σήμερα και ποιες θα χρειαστούν αύριο. Και αυτή είναι η ιδέα, να αντιστοιχίσουμε τις ανάγκες και τους στόχους τις επιθυμίες αυτών που ζητούν εργασία. Η συνεργασία επίσης της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι πολύ σημαντική, ώστε να συνδεθεί η καινοτομία που αναπτύσσεται στα πανεπιστήμια και στις σχολές με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και αγοράς. Καταπολέμηση των διακρίσεων και ισότητα των ευκαιριών. Ο τρίτος πυλώνας που αναδεικνύεται σήμερα. Η ισότητα των φύλων και η ισότητα των ευκαιριών αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η απόκτηση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των γυναικών είναι βασική προϋπόθεση για την ισότητα των ευκαιριών. Για να καταπολεμήσει τις ανισότητες η Ένωση, έχει αναπτύξει μια σειρά από δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως για παράδειγμα τα ειδικά προγράμματα μετεκπαίδευσης και βελτίωσης δεξιοτήτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ιδιαίτερη έμφαση όσον αφορά τις γυναίκες δίνεται στον ψηφιακό τομέα, καθώς υποεκπροσωπούνται σε σπουδές και σε επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία της πληροφόρησης. Εδώ να πω και να αναφερθώ στο European Network for Women in Digital. Δημιουργήθηκε ήδη από το 2018 και δίνει την ευκαιρία σε κορίτσια και γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό τομέα να μπορούν να δικτυώνονται, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες. Αυτοί λοιπόν οι τρεις πυλώνες καταθέτω εγώ ως αυτοί που χρειάζονται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Για όλες αυτές τις δράσεις υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι. Να τονίσω ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους πόρους που διατίθενται για τις περιφέρειες. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν και τη συρρίκνωση του πληθυσμού τους διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να ξαναφέρουν τον πληθυσμό τους πίσω, και έτσι και η δημογραφική αλλαγή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε όλα τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ενδεικτικά θα αναφέρω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πρόγραμμα Horizon Ευρώπης, και βέβαια το Erasmus Plus με έναν μεγάλο προϋπολογισμό που στηρίζει προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και ειδικά των νέων. Δεν θα μακρηγορήσω. Για να επιτύχουμε το στόχο μας, το στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης, πράσινης, δίκαιης και κοινωνικής Ευρώπης, χρειαζόμαστε τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Χρειαζόμαστε επίσης την συνδρομή όλων των φορέων, ευρωπαϊκών, εθνικών, δημόσιων, ιδιωτικών. Και οι πρωτοβουλίες όπως η σημερινή συντελούν αποφασιστικά στην ανάπτυξη αυτών των συνεργειών που απαιτούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς, από τη μεριά μας, σαν αντιπροσωπεία, θα συνεχίσουμε τις επικοινωνιακές μας δράσεις το αμέσως επόμενο διάστημα και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πολλά να πούμε. Συνοψίζοντας, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σας πω τι μου ήρθε στο μυαλό από τη σημερινή γόνιμη συζήτηση στον τομέα των δεξιοτήτων. Και εδώ θέλω να αναφερθώ στη ρίση του Ηράκλειτου, στις δεξιότητες. Το πάντα ρί και ουδέν μένει. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ότι η γοητεία της Ευρώπης είναι διαφορετικότητα και όσο έχουμε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και διαφορετικούς τρόπους ανάδειξης δεξιοτήτων, αυτό είναι πλούτος, είναι θησαυρός. Δεν χρειάζεται να έχουμε το ίδιο. Αυτό που χρειάζεται, νομίζω, είναι να έχουμε μια δυνατότητα να ανταλλάσσουμε τις καλές πρακτικές. Δηλαδή κάτι που δούλεψε σε ένα τομέα μπορεί να δώσει έμπνευση σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, να το πάρει και εκείνο και να το κάνει δικό του για να το αναπτύξει. Νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους, ειδικά στο θέμα της εκπαίδευσης, αλλά από εκεί και πέρα η Επιτροπή, είναι ο ρόλος της κιόλας αυτός, να καλεί τις αρχές, να καλεί τους stakeholders που λέμε, για να γίνεται αυτή η ανταλλαγή των εμπειριών στην κατεύθυνση της επιβράβευσης των καλών πρακτικών και της έμπνευσης για άλλα κράτη-μέλη. Οπότε νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση είναι ένα πολύ ωραίο εφαλτήριο για τέτοιου είδους ανταλλαγή καλών πρακτικών. Τελευταία λέξη. Ναι, συμφωνώ με την Νιόβη.